Robolab είναι ένα εργαστήρι ρομποτικής και εκπαίδευσης νέες τεχνολογίες και στόχος του κέντρου είναι να υλοποιεί σεμινάρια που μέχρι τώρα γίνονται μόνο στην Αθήνα. Είναι μια startup επιχείρηση που η ομάδα της προσπαθεί να εισάγει τις έννοιες της ρομποτικής πληροφορικής προγραμματισμού μέσω κατασκευής και προγραμματισμού Robot Lego EV3, μικροεπεξεργαστών Arduino, εφαρμογές της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και άλλα project. Το Robolab στο κέντρο διαδημάθησης επίπεδο 1 διοργανώνει σεμινάρια πάνω σε AutoCAD, AutoDesk, Joomla, Arduino, φωτογραφία, συγκεκριμένων σχεδίων και πλήθος άλλων είναι εξειδικευμένων προγραμμάτων. Ασχολούμαστε πιο πολύ για μικρές ηλικίες με τα ρομποτάκια της LEGO, τα LEGO Mindstorms EV3, αλλά και την εκμάθηση πληροφορικής και σε επίπεδο software, αλλά σε επίπεδο και hardware. Οι μαθητές μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη τις έννοιες των μαθηματικών, φυσικής και της μηχανικής. Μπορεί οποιοδήποτε από ηλικίες δημοτικού και γυμνασίου να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της LEGO, το οποίο είναι ειδικά υλοποιημένο για μικρά παιδιά. Χρησιμοποιεί ρουτίνες απλές και κατανοητές. Δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει προγραμματισμό όπως γλώσσες σε Java για να προγραμματίσει και να φτιάξει ακόμα ένα ρομποτικό βραχείο, ένα μαξάκι να κινείται ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί. Ένα χαρακτηριστικό του Robolab είναι ότι τα παιδιά που συμμετάσχουν στα προγράμματά μας παροτρύνονται να δημιουργούν ομάδες και να μην λειτουργούν ατομικά σε όλα τα project. Επίσης, για αυτούς που γρήγορα θα βιαστούν να πούν ότι τα LEGO Mindstorms πέρα από ένα παιχνίδι και σε έναν ενήλικα μάλλον δεν θα χρησιμεύσουν διότι δεν είναι κάτι που μπορεί να βγει σε παραγωγή. Ασχολούμαστε και με τα Arduino, όπου μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο προγραμματίζουμε σε υψηλό επίπεδο και μπορεί κάλλιστα να δημιουργηθεί ένα ρομπότ το οποίο μπορεί άλλο να είναι στην αγορά. Ο στόχος των εκπαιδευτών είναι οι μαθητές να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες και να τους παρακινήσουν ώστε να προβληματιστούν με σκοπό να ανακαλύψουμε τους καινούριους εφευρέτες. Επίσης, ένα μεγάλο κίνητρο για τους μαθητές είναι ότι έχουμε διαγωνισμούς ρομποτικής. Έχουμε καταρχάς τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και ο νικητής θα λάβει μέρος στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Πέρσι στη Λαμία είχαμε την πρώτη Πανελλήνια Συνάντηση Ρομποτικής και φέτος ευελπιστούμε να δούμε και τη δεύτερη. Όπου εκεί ο κάθε φίλος μας θα μπορούσε να δείξει το δημιούργημά του και να πάρει και άλλες ιδέες από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. We'll be right back.